Για μια εξέλιξη που δικαιώνει τόσο την οικογένεια Μανιουδάκη, όσο και όλους και όλες που υποστήριξαν από την αρχή ότι ο θάνατος του Κώστα Μανιουδάκη δεν ήταν ευνίδιος, κάνουν λόγο οι δικηγόροι που έχουν αναλάβει την υπόθεση. Αφορμή στάθηκε η άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος 4 αστυνομικών που την 1η Σεπτεμβρίου του 2023 σταμάτησαν για αστυνομικό έλεγχο τον Κώστα Μανιουδάκη, που στη συνέχεια έπεσε νεκρός. Επιτέλους, μετά από ένα χρόνο, οι ύποπτοι γίνονται κατηγορούμενοι για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση τελεστής από κοινού. Και κάπως έτσι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό το κύμα αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα, όλος αυτός ο κόσμος που από την πρώτη στιγμή μας στήριξε και έγινε ένα με εμάς, μοιράστηκε το πένθος μας, τα λόγια είναι περιττά για αυτά τα συναισθήματα, ας πούμε, που έζησα εγώ και η οικογένειά μου από όλον αυτόν τον αλληλέγγυο κόσμο. Φτάνουμε σε ένα σημείο πραγματικά να μην υπάρχει καμία απολύτως ή παραμικρή αμφιβολία και από κανένα. Θεωρώ ότι είναι ένα πρώτο βήμα και μια πρώτη δικαίωση για την οικογένεια. Μπορούμε να μιλάμε μετά όμως από ένα χρόνο για δικαίωση της οικογένειας, όταν επιβεβαιώνονται οι χειρότεροι φόβοι της ότι ο θάνατος επήλθε από εγκληματική ενέργεια αστυνομικών υπαλλήλων. Νομίζω όμως ότι δικαιώνεται ο αγώνας τους, ο αγώνας όλων των Χανιωτών, της Χανιώτης κοινωνίας. Ο εισαγγελέας οδηγήθηκε στο συμπέρασμα αυτό και στην άσκηση της ποινικής δίωξης. Από όλα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν ήδη στην τυπογραφία προκύπτουν επαρκέστατες ενδείξεις μέσα από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, τόσο του δημόσιου ιατροδικαστή όσο και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, ότι τα χτυπήματα στο κεφάλι του Κώστα Μανιουδάκη είναι τόσα πολλά που δεν θα μπορούσαν να έχουν προκύψει από άλλον τρόπο παρά μονάχα από ξυλοδαρμό. Οι δικηγόροι της οικογένειας Μανιουδάκη επισημαίνουν πως αποτελεί κρίσιμο ζήτημα οι εν λόγω αστυνομικοί να τεθούν τουλάχιστον σε διαθεσιμότητα και η τοπική ένωση αστυνομικών να απολογηθεί στην οικογένεια και να ανακαλέσει την ανακοίνωση που είχε εκδώσει μετά το θάνατο του 58χρονου. Και οι τέσσερις, από σήμερα, αν όχι από εχθές, έπρεπε ουσιαστικά να οδηγηθούν έξω από το αστυνομικό σώμα. Δεν τελειώνει εδώ όμως ο αγώνας και αυτή η αγωνία του χανιώτικου λαού. Και πρέπει να συνεχιστεί για να αποδοθεί εν τέλει και η πραγματική δικαιοσύνη μέσα και από την τελεσίδικη δικαστική κρίση. Και ελπίζουμε η αλήθεια να φανεί και στα δικαστήρια, γιατί την κοινωνική δικαιοσύνη την έχουμε πάρει και με το παραπάνω. Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Μανιουδάκης έπεσε νεκρός την 1η Σεπτεμβρίου του 2023 κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επαρχιακό δρόμο Φρεβρισσών στα Χανιά. Παρά τις αρχικές αναφορές για ξαφνική κατάρρευση, ο 58χρονος φέρεται να υπήρξε θύμα αστυνομικής βίας, με την ιατροδικαστική εξέταση να δείχνει χτυπήματα στο κεφάλι.